σχολείο, πολύ πολύ κοντά στη θάλασσα. Εκεί είναι τυπωμένη μία τάξη που κρύβει παιδιά της γάμα δημοτικού. Ακούω πως μέσα στην τάξη λένε πολλά παραμύθια. Γεια σας και χαρά! Ακούστε από εμάς ένα λαϊκό παραμύθι με τίτλο «Ο γέρος και τα τρία αδέρφια». Φώτη, τώρα που σε βρήκα δίπλα μου, για πες μου, πόσο σημαντικό πιστεύεις πως είναι να τηρούμε τις υποσχέσεις μας? Δεν είναι μια ωραία ερώτηση που για να λέμε και το στραβού το δίκιο δεν έκατσα ποτέ να τη σκεφτώ από μόνος μου. Τώρα λοιπόν που με ρωτάς θα σου απαντήσω ειλικρινά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι τίμιος άνθρωπος, να βοηθάς τους γύρω σου και να κρατάς τον λόγο σου. Φώτη, πόσο σημαντικό ήταν αυτό που είπες? Ποιο απ' όλα? Να, αυτό που πρόσθεσες στην ερώτηση της Δήμητας. Ότι δηλαδή πρέπει να βοηθάμε τους γύρω μας. Ζούμε σε μια εποχή όπου η αλληλεγγύη είναι μια πολύ σημαντική λέξη. Έχεις δίκιο. Ας ακούσουμε όμως το σημερινό μας παραμύθι που έχει να μας διδάξει αρκετά πράγματα. Είστε έτοιμοι? Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσ' του κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Μέρος δεύτερο. Παραμύθι. Αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα της αφεντιάς σας. Θα σας πω μια ιστορία που έφτασε στα αυτιά μου από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Ήταν κάποτε τρία αδέρφια. Ζούσαν άτυχα στον τόπο τους. Δεν είχαν δουλειά, μήτε και προκοπή. Έτσι αποφάσισαν να πάνε στα ξένα, μήπως και δουν ναι, τη μοίρα τους να αλλάζει. Ξεκίνησαν λοιπόν το άγνωστο ταξίδι τους και καθώς περπατούσαν βρήκαν μια βρύση μέσα στην ερημιά. Όπως ήταν εξαντλημένοι και αδύναμοι, αποφάσισαν να καθίσουν για λίγο εκεί, να ξαποστάσουν. Μαγείρεψαν και την ώρα που έτρωγαν αντίκρισαν έναν γέρο να τους πλησιάζει κουτσένοντας και κρατώντας μια μαγκούρα. Σαν έφτασε κοντά τους, τους χαιρέτησε καλόκαρδα. Για χαρά σας παλικάρια! Καλή σου ώρα και σε ένα γέροντα! Του αποκρίθηκαν εκείνη. Ενώ μικρότερος αδελφός έκοψε ένα κομμάτι ψωμί και του το πρόσφερε λέγοντάς του. Κόπιασε παππούλη να φας λίγο ψωμί μαζί μας. Ο γιος που δεν αρνήθηκε πήρε το ψωμί και κάθισε δίπλα τους. Δάγκωσε λίγο ψωμί και ενώ μασούσε γύρισε και είπε προς τον μεγαλύτερο αδελφό. Πες μου παλικάρι μου, τι θα επιθυμούσες περισσότερο στον κόσμο αυτό? Εκείνη την στιγμή πάνω από τα κεφάλια τους πετούσε ένας μήνος από αμέτρητα κοράκια που έκαναν τον ουρανό να μαυρίσει. Ο μεγαλύτερος αδερφός, που δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από το σμήνος, απάντησε στον γέρο χωρίς να το σκεφτεί. Θα ήθελα όλα αυτά τα κοράκια που πετούν από πάνω μας να γινόντουσαν πρόβατα και να ήταν δικά μου. Πολύ ωραία. Και δεν μου λες, αν ερχόταν κανένας στοχός, πεινασμένος και διψασμένος, θα του πρόσφερες λίγο γάλα? Τον ξαναρώτησε ο γέρος. Και το παλικάρι αμέσως του αποκρίθηκε. Μόνο γάλα, το του πρόσφερε ότι τραβούσε η όρεξή του. Και γάλα και τυρί και μυζήθρα. Ο γέρος τότε χτύπησε τη μαγκούρα του στο χώμα και με μιας τα κοράκια πέσανε στη γη. Και γύρανε πρόβατα και άσπρισε ο τόπος γύρω τους από τα τόσα ζωντανά. Αυτό ήταν το παλικάρι, αποφάσισε τότε να εγκατασταθεί εκεί. Μάζεψε τα πρόβατα και με τη βοήθεια των άλλων χτίσανε και ένα μαντρί και η ζωή του θα κυλούσε έτσι από εδώ και στο εξής. Αμέσως μετά τα άλλα δύο αδέρφια κίνησαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους και μιας και ο γέρος δεν είχε που να πάει, τους ακολούθησε μετά από ώρες περπάτημα. Βρέθηκε μπροστά σε μια όαση, κάθισε να ξαποστάσει και ο γέρος ρώτησε τον δεύτερο αδερφό. Εσύ παλικάρι μου, τι θα επιθυμούσες περισσότερο να έχεις?
Γέροντα, βλέπεις όλα αυτά τα πουνάρια εδώ μπροστά μας? Αυτά, αν αντί για πουνάρια ήταν ελιές, θα ήμουν ευτυχισμένος. Πολύ ωραία. Και δεν μου λες, κι αν ένας φτωχός χτυπούσε την πόρτα σου για βοήθεια, θα του έδινες λίγο λαδάκι για να έχει να ρίχνει στο φαγητό του? Το ρωτάς, και βέβαια θα του έδινα. Χτύπησε και πάλι ο γέρος στη μαγκούρα, καταγήθηκε και αμέσως τα πουρνάρια μεταμορφώθηκαν σε ελαιόδοντα και από τα κλαδιά τους κρεμόνταν αμέτρητες ελιές. Ο δεύτερος αδερφός το πήρε και αυτός απόφαση και έμεινε σε εκείνον τον τόπο. Μάζευε τις ελιές και άλλες τις έκανε λάδι, ενώ άλλες τις ετοίμαζε για φαγητό. Και με το πέρασμα του χρόνου άρχισε να πουλάει τα αγαθά του σε άλλα χωριά και πόλεις. Τελευταίος έμεινε ο μικρότερος αδερφός και μαζί με το γέρο ξεκίνησαν και πάλι το ταξίδι τους. Περπάτησαν αρκετά μέχρι που έφτασαν σε ένα σταυροδρόμι. Βρήκαν μια βρύση και αποφάσισαν να κάτσουν λίγο να ξαποστάσουν, να ξεδιψάσουν και να ξεκουραστούν. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ο γέρος ρώτησε τον μικρό αδερφό. «Εσύ μικρέ μου, με τι θα ήσουν ευτυχισμένος?» «Εγώ, καλέ μου γέροντα, θα ήθελα αυτή η βρύση να τρέχει συνέχεια με μέλι.» «Κι αν οι φτωχοί άνθρωποι σου χτυπήσουν την πόρτα και σου ζητήσουν μέλι, θα τους δώσεις?» «Και βέβαια, γέροντα, θέλει και ερώτημα?» Χτύπησε ξανά ο γέρος τη μαγκούρα στο έδαφος και η βρύση έπαψε να τρέχει με νερό και ξαφνικά μέλι άρχισε να στάζει, λίγο στην αρχή και ύστερα περισσότερο. Και ο νέος αποφάσισε να μείνει εκεί και να πουλάει μέλι στους πλαστικούς, μα και στους εμπόρους. Και από τότε, κάποιος φτωχός του ζήτησε λίγο μέλι για να γλυκάει την όρεξή του, μα και για να πάρει δύναμη. Αυτός δεν του έλεγε όχι. Μετά και από αυτό, ο γέρος σηκώθηκε και έφυγε μόνος τους, κουτσένοντας και βάστοντας την μαγκούρα του. Ήταν αρκετός καιρός και ο μικρότερος αδελφός θέλησε να δει τα αδέλφια του. Αφού άφησε στη θέση του έναν υπηρέτη, κίνησε να πάει να τους βρει. Μόλις έφτασε όμως στο μέρος που ο αδερφός του είχε τις ελιές, αντί για ελαιόδεντρα, είδε τον κάμπο γεμάτο με πουρνάρια, όπως ακριβώς όταν τον αντίκρισαν για πρώτη φορά. Και όταν αναζήτησε τον μεγαλύτερο αδερφό του που είχε γίνει βοσκός, αντί για τα πρόβατα, είδε και πάλι αμέτρητα κοράκια να πετάνε στον ουρανό. Σαστισμένος όπως καθότανε και χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, εμφανίστηκε μπροστά του ο γέρος. Με καλόκαρδη φωνή γύρισε και του είπε: «Μην απορείς, τα αδέρφια σου δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους. Δεν βοήθησαν τους φτωχούς που τους ζήτησαν βοήθεια και έτσι ό,τι καλό τους δόθηκε το έχασαν. Σε αντίθεση με σένα όμως που έχεις μεγάλη και καλοσυνάτη καρδιά, βοηθώντας όποιον έχει ανάγκη, συνεχίζει να έχεις το δώρο που σου δόθηκε. Να έχεις την ευχή μου και έτσι θα συνεχίζεις τη ζωή σου.» Και ο γέρος φόρθηκε πριν ο μικρότερος αδερφός προλάβει να πει οτιδήποτε. «Ψέματα ή αλήθεια, έτσι λένε στα παραμύθια.» Μέρος τρίτο, σχολιασμός. Αυτό το παραμύθι με έχει αφήσει άνευδο. Και πίστεψέ με, όχι μόνο εσένα. Ναι, ρε παιδιά, καλά τα λέμε. Αλλά σαν να μου φαίνεται ότι αυτή η ιστορία έχει λίγα κενά. Τι συνέβη με τον μεγάλο και τον μεσαίο αδερφό? Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, για να σας πω τι συνέβη με αυτούς τους δύο κυρίους, που όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν και πολύ τίμιοι απέναντι στο γέροντα. Μέρος τέταρτο, η συνέχεια του παραμυθιού. Το λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια και ο γενναιόδωρος γέροντας αποφάσισε να επισκεφτεί τον μεγάλο αδερφό για να δει αν κράτησε την υπόσχεσή του σχετικά με τη βοήθεια που θα έδινε στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και ζητούσαν τη βοήθειά του. Ο γέρος βρέθηκε στην περιοχή όπου τα κατάμαυρα κοράκια είχαν μεταμορφωθεί σε προβατάκια και αυτός είχε γίνει βοσκός και πουλούσε γάλα. Μάλιστα λέγεται ότι ο συγκεκριμένος αδερφός είχε πλουτίσει στα χρόνια που πέρασαν. Ο γιος αποφάσισε τότε να μεταμορφωθεί σε φτωχό και να πάει να χτυπήσει την πόρτα του μεγάλου αδερφού, ζητώντας του λίγο γάλα. «Καλέ μου άνθρωπε, την ευχή μου να έχεις. Μπορείς να μου δώσεις, σε παρακαλώ, λίγο γάλα να πάω στα παιδιά μου που πεινούν? Δεν έχω τίποτα να τους δώσω, λυπήσουμε.»
Ξεκουμπήσε από μπροστά μου, βρωμιάρι. Λερώνει στο σκαλοπάτι του σπιτιού μου. Σαν δεν τρέπεσαι που ήρθε στο σπίτι του πλούσου να ζητήσει βοήθεια. Να πας να βρεις μια δουλειά κι εσύ. Εμείς πώς νομίζεις ότι τα βγάζουμε πέρα? Θα σου πω εγώ, δουλεύοντας. Τότε ξαφνικά ο γέρος σκορδώνεται και χτυπά κάτω δυνατά τη μαγκούρα του, παίρνοντας πάλι την αρχική του μορφή. Του μεγάλου αδερφού του κόπηκαν τα πόδια. Πώς να περίμενε κάτι τέτοιο? Μου είχες δώσει μια υπόσχεση. Δυστυχώς δεν την τήρησες. Τι σου ήταν να δώσεις ένα φτωχό άνθρωπο λίγο γάλα? Ο Χριστός γνωρίζει καλά τι είχε πει. Ο Εχόρ δύο χιτώνες να δίνει τον ένα στον συνάνθρωπό του. Πολύ με λυπεί το γεγονός, γι' αυτό και εγώ θα πάρω πίσω το δώρο που σου έδωσα απλόχερα. Και κάπως έτσι ο μεγάλος αδερφός έχασε την όμορφη ζωή που είχε χτίσει μέσα σε μια στιγμή. Αναρωτιέστε τι συνέβη με τον μεσαίο αδερφό? Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να σας πω. Μετά από την απογοήτευση που πήρε από τον μεγάλο αδερφό ο γέροντας, αποφάσισε να επισκεφτεί τον μεσαίο αδερφό και να δει αν κι αυτός κράτησε την υπόσχεσή του. Φτάνοντας στον τόπο όπου είχε μετατρέψει τα προυνάρια σε λεόδεντρα, ο γέρος σκέφτηκε πως ο μεσαίος αδερφός είχε γίνει τίμος εργάτης. Έλειπε μόνο να επιβεβαιώσει αν η τιμιότητά του πήγαινε ακόμα παραπέρα. Ο γέρος αποφάσισε να κρυφτεί πίσω από μία ελιά, σαν είδε έναν φτωχό άνθρωπο από μακριά να πλησιάζει τον μεσαίο αδερφό. Σας παρακαλώ κύριε, θα μπορούσατε να με φιλέψετε λίγο λαδάκι να πάω στην οικογένειά μου? Βλέπετε, έχω 7 παιδιά και δεν τα βγάζω πέρα. Και εμένα τι με νοιάζει, ας μην τα έκανες. Φύγε από εδώ και ένδατε άνθρωπε, χαλάς την ομορφιά τούτου του τόπου. Και αφού ο φτωχός κύριος γύρισε την πλάτη απογοητευμένος και έφυγε, αφήνοντας τον μεσαίο αδερφό να μονολογεί, εκνευρισμένος ο γέρος πλησίασε σαν τον είδε ο μεσαίος αδερφός να τα χάσει. Τι δουλειά έχεις εδώ πέρα μετά από τόσα χρόνια? Μιας και ήρθες, για κοίτα γύρω σου. Πόσο ευχαριστημένος μπορεί να είσαι με την πρόοδο των δέντρων που μου έκανες δώρο? Περήφανος και ευτυχισμένος θα ήμουν αν εσύ ο ίδιος βοηθούσες και τους ανθρώπους που έρχονται να σου ζητήσουν ένα χέρι βοήθειας. Πέρασες και εσύ από αυτό το στάδιο, αχάριστε άνθρωπε. Ξεχνάς πως ήσουν όταν σε αντίκρισα για πρώτη φορά, αλλά και εσύ ίδιος με τον μεγάλο σου αδερφό. Αγενής, ψεύτης και εγωιστής. Γι' αυτό, επειδή ο Προύτος σου πήρε το μυαλό, θα επιστρέψεις στην κατάσταση που σε βρήκα. Όπως ακριβώς αυτός ο άνθρωπος. Για να δεις πώς είναι να σου γυρνούν την πλάτη στα δύσκολα. Χτύπησε τη μαγκούρα του δυνατά και όλα έγιναν όπως πριν. Και κάπως έτσι είχε η ιστορία μας. Μέρος πέμπτο, κλείσιμο. Εμείς αυτή τη φορά θα σας αφήσουμε τροφή για σκέψη. Εσείς βοηθάτε όσους έχουν ανάγκη. Κρατάτε τις υποσχέσεις σας. Αυτή ήταν μια ιστορία για μικρούς και για μεγάλους. Μια ιστορία όχι τόσο χαρούμενη, αλλά μια ιστορία που θα μας ανοίξει τα μάτια. Μια ιστορία που θα μας οδηγήσει σε βαθύτερα μονοπάτια της ζωής. Μια ιστορία από εμάς για εσάς με αγάπη. Yeah!